θεραπεία για τους συνεργάτες που είπατε είναι λογικό άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έχουν κάποιους κανονισμούς λειτουργίας και είναι σε ένα μηχάνημα 12, ενώ στο εξωτερικό είναι 2, να παίρνουν κατά μέσο όρο 150.000 ευρώ. Αυτονόητο. Γιατί δεν σας δίνει σας η εταιρεία στην οποία δουλεύετε 150.000 ευρώ και σας δίνει μέσα στον δρόμο. Υπάρχει κανένα δρόμο, υπάρχει κανεί δηλαδή που μπορεί να το δεχτεί, υπάρχει καμία εταιρεία στον κόσμο να λειτουργήσει έτσι. Ναι, εγώ εκεί συμπλούστηκα. Και από τις 150.000 κατέβηκα στους 50. Και 50.000 είναι πάρα πολλά λεφτά. Γιατί στους 50, γιατί μπορούσα να αλλάξω τον νόμο και το σύνταγμα, επειδή τότε για να κάνουν τις ανώνυμες εταιρείες, άλλοι μάγοι, τους είχαν δώσει τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Τέλειο λοιπόν το δημοτικό, έπαιρνε δουλειά ο δημοενεργάτης, υποτίθεται, και είχε τα ωφελήματα του γενικού διευθυντή που στο Υπουργείο είχα γενικό διευθυντή ένα. Τα στο λιμάνι είχα 320 δημοενεργάτες με τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Δεν ξέρω πάλι λοιπόν παρακάτω. Και επειδή το σύνταγμα μας δεν επιτρέπει να αλλάξουμε θέση στον εργαζόμενο να πάει σε χαμηλότερο επίπεδο, είναι από τα 150.000 στα 50. Τώρα για τους ναυτικούς που λέτε είναι άλλο πράγμα. Οι ναυτικοί έχουν πρόβλημα, διότι το κόστος του κρουπλίου είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι σε ξένη σημαία. Είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις, είχαμε επιδοτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών και με 10.000 με 10 εκατομμύρια κόστος είχαμε λύσει το 32% στην αντίληψη των ναυτικών τότε. Και είχαμε φέρει, ενώ δεν είχαμε κανένα κουραζιερόπλιο, 8 κουραζιερόπλια με ελληνική σημαία. Τώρα βεβαίως υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην ακτοπλοεία. Και γίνεται μια συζήτηση. Νομίζω και οι ίδιοι ναυτικοί καταλαβαίνουν πολλά πράγματα και το Υπουργείο καταλαβαίνει και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης. Αλλά μέσα σε λογική. Διότι φαντάζεστε τι θα λέμε όλοι είναι το δίκαιο μας και τι θα λένε οι ισιώτες οι πατριώτες μας εάν καταρρεύσουν όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και δεν μπορεί να υπάρχει ένα βαπόρι αξιοπρεπές να μεταφέρει τους χιλιάδες εκατομμύρια των τουριστών και εμάς τους ίδιους προς προορισμούς ή τους ίδιους ανθρώπους που μένουν όλο τον χρόνο εκεί. Διότι βεβαίως έχουν μειωθεί οι ναυτικοί από 80.000 και έχουν γίνει σήμερα, ας πούμε, 15-16 και είναι δύσκολο να στηριχθούν τα ασφαλιστικά του ταμεία, αλλά αυτά είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει.